Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τι έχει συμβεί επιτέλους με την υπόθεση αυτή η οποία έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Και αναφερόμαστε στην υπόθεση του γνωστού χορογράφου, ο οποίος από χθες είδαμε μέχρι και το μεσημέρι να υπάρχει η κατακραυγή, η δημόσια κατακραυγή για τις δηλώσεις του και από το απόγευμα χθες μέχρι το βράδυ να υπάρχει ένα θρίλερ για το αν έχει κάνει απόπειρα αυτοκτονίας ο συγκεκριμένος, ο οποίος ανέβασε στο διαδίκτυο ότι θα βάλει τέλος στη ζωή του και ότι έχει πάρει χάπια. Ναι, ναι, για να και μετά στη συνέχεια εξαφανίστηκε. Να πάρουμε την ιστορία από την αρχή. Για πάμε να καταλάβουμε τι λοιπόν, για να καταλάβουμε τι έχει γίνει. Γιατί γίνανε χθες όλες αυτές οι έντονες αντιδράσεις μετά από το βίντεο που ανέρτησε φυσικά ο ίδιος και έκανε bullying σε μια κοπέλα για τον τρόπο που έχει ντυθεί και για τα κιλά της. Στη συνέχεια λοιπόν ο ίδιος σβήνει για κάποια στιγμή το προφίλ του στο Instagram καθώς στέλνουν πάρα πολύ άσχημα σχόλια και είναι λογικό έτσι να έχουν εξαχρεωθεί όλοι. Ναι. Στη συνέχεια λοιπόν ειδοποιεί κάποιους φίλους του και την οικογένειά του ότι θα αυτοκτονήσει. Ναι. Εκεί οι δικοί του άνθρωποι ειδοποιούν την αστυνομία, ο ίδιος παίρνει το αμάξι του, περνάει κάποια κόκκινα φανάρια, πηγαίνει κοντά στο πατρικό του σπίτι, εγκαταλείπει το αμάξι. Και στη συνέχεια εξαφανίζεται. Ενώ τον κυνηγάει η αστυνομία. Ναι. Ναι, 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 τον έψαχνε. Τον κυνηγούσε η αστυνομία, τον έψαχνε, βέβαια. Και παραβίασε δύο κόκκινους σηματοδότες, ναι, κατά τη στιγμή που η ελληνική αστυνομία προσπαθούσε να τον σταματήσει. Mm-hmm. Λέγεται Δανάη Μπάρκα. Mm. Όπου την αποκαλεί χοντρή παρουσιάστρια. Α, δεν είναι καλά το παλικάρι. Ζούμε, λέει, στην εποχή που η χοντρή Δανάη. Που η χοντρή Δανάη Μπάρκα είναι παρουσιάστρια. Δανάη Μπάρκα, ναι, το γράφει όλο. Ναι, ναι. Είναι παρουσιάστρια. Δεν είναι λογικά αυτά τα πράγματα. Δεν είναι λογικά. Δεν έχει καμία λογική. Αμέσως μετά. Μετά από λίγη ώρα, λοιπόν, ναι, ανεβάζει αυτό για την Δανάη Μπάρκα, το κατεβάζει και μετά από λίγη ώρα, λοιπόν, ξαναανεβάζει άλλο κείμενο. Στο οποίο τώρα προσπαθεί να δικαιολογηθεί και να μαζέψει όλα αυτά που είπε, λέγοντας ότι αυτή τη φράση για τη Δανάη Μπάρκα, ότι δεν θέλει να παρεμηνευτεί, δεν την είπε αυτός, αλλά ένας φίλος της που το είπε σήμερα το πρωί και την έκραξε. Δηλαδή. Ένας φίλος της λέει, μου το είπε, που σήμερα με έκραξε, ότι είπε αυτό το πράγμα για τη Δανάη Μπάρκα. Δυστυχώς, δυστυχώς δεν βγαίνει νόημα. Και πραγματικά βλέπουν ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Και βλέπουν ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Και επειδή λοιπόν η Δανάη Μπάρκα αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει πρόβλημα, δείτε με πόση αξιοπρέπεια αυτό το κορίτσι βγήκε και έδωσε την απάντηση στο χοντρή Μπάρκα. Δείτε. Δείτε. Παρακαλώ. Καταρχάς να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους ανθρώπους που μπήκαν στη διαδικασία και σπατάλησαν έστω και λίγα δευτερόλεπτα για να μου στείλουν μήνυμα και εμένα και στο Πάμε Δανάη και σε εσάς από ό,τι μου είπατε. Όλοι σας έστειλαν μήνυματα αγάπης. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί δεν είναι τίποτα δεδομένο και γιατί ειδικά στη δουλειά που έχω επιλέξει να κάνω, είτε είναι αυτή είτε το θέατρο, χωρίς εσάς δεν μπορώ να υπάρξω ούτε εγώ ούτε κανείς μας. Οπότε επειδή δεν είναι αυτονόητο, σας υπερευχαριστώ. Και μακάρι όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο την αγάπη που πήρα εγώ το τελευταίο 24ωρο να την πάρουν διπλά, γιατί ίσως αυτός θα είναι ο μόνος τρόπος να εξαλειφθεί από παντού η ανασφάλεια, η κακία και η μιζέρια. Τη σημερινή λοιπόν καλημέρα θα ήθελα μέσα την καρδιά μου και το εννοώ να την αφιερώσουμε σε όποιον άνθρωπο έχει στεναχωρηθεί ή έχει ρίξει έστω και ένα δάκρυ γιατί τον κορόιδεψαν. Θέλω να την αφιερώσουμε σε όποιον άνθρωπο, σε όποιον ομοφυλόφιλο άνθρωπο έχει νιώσει περιθωριοποιημένος, σε όποιον χοντρό άνθρωπο έχει νιώσει ανασφαλής, σε όποιον αδύνατο άνθρωπο έχει νιώσει ότι παίρνει αρνητικά σχόλια και χλεβαστικά, σε όποια μαμά έχει δει το παιδί της να γυρνάει το σχολείο κλαίγοντας για χλεβαστικά σχόλια που του έγιναν, σε όποιον Έλληνα, Αλβανό, Πακιστανό, Ιταλό έχει νιώσει bullying για την καταγωγή του, σε όποιον άνθρωπο θεωρεί ότι δεν έχει πάρει αυτά που του άξιζαν, γιατί κάποιος προσπάθησε να τον κάνει να αισθανθεί κατώτερος. Αυτή λοιπόν την καλημέρα να πάει παντού, αλλά μια μεγαλύτερη καλημέρα θέλω να πάει σε κάθε άνθρωπο αχάιδευτο εκεί έξω και σε κάθε άνθρωπο που δεν έχει πάρει την αγάπη που θα έπρεπε, άρα δεν έχει και να τη δώσει, που μπορεί να έχει τύχει, να έχει γίνει ρατσιστής, να μην θέλει κάτι που τυχαία δεν είναι ο ίδιος. Σε κάθε άνθρωπο που δεν μπορεί να διαχειριστεί τις δύσκολες στιγμές και καταστάσεις. Οπότε, άθελά του ή θελημένα προκαλεί πόνο, στεναχώρια, αμηχανία σε κάποιους άλλους. Σε αυτούς λοιπόν αξίζει μια παραπάνω καλημέρα.
γιατί μπορεί να μην είναι τόσο τυχεροί όσο εμείς που πήραμε αγάπη και έχουμε να δώσουμε. Αυτοί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι δεν θέλουν ούτε αρνητικά σχόλια, ούτε καυστικά σχόλια, ούτε κριτική, ούτε μίσος. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι χρήζουν αγάπης και αυτό είμαστε εδώ εμείς να κάνουμε. Χαίρομαι πολύ που όλοι μαζί ενωθήκαμε χθες και στα social media και στο Twitter και στο Instagram, γιατί μπορεί να ακούγονται social media, αλλά πίσω από αυτά είναι άνθρωποι. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ. Να είμαστε καλά, να είμαστε ενωμένοι και αν η τηλεόραση μπορεί και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να στέλνει ένα μήνυμα, κατά τη γνώμη μου, όσο υπάρχω εδώ, αυτό θα προσπαθώ να κάνω και εγώ και όλοι οι άνθρωποι γύρω μου. Ας είναι η αγάπη, ας είναι η διακριτικότητα και ας είναι η ένωση. Να είμαστε καλά και σας ευχαριστώ αλήθεια πολύ για τα πολλά μηνύματα αγάπης. Μάλιστα. Και δείχνει το πόσο μεγάλη καρδιά έχει αυτό το κορίτσι. Πραγματικά. Και αξιοπρέπεια και αγάπη να δώσει. Μάλιστα. Πάμε τώρα. Πάμε τώρα γιατί. Έρχεται τώρα ένας influencer και ακτιβιστής, ο Ηλίας Γκιόνης, και καταγγέλει και λέει ότι έχει μια δικαστική διαμάχη, παρακαλώ, ότι έχει μια δικαστική διαμάχη με τον Τάσο Ξιάρχο και λέει και καταγγέλει ο συγκεκριμένος ότι έχει δεχτεί καταγγελίες ότι παρενοχλούσε σεξουαλικά αγόρια μαθητές του. Ναι, ναι. Αυτό ακριβώς. Πάμε να δούμε την καταγγελία, η οποία από ό,τι φαίνεται αυτή η καταγγελία θα πάει και στις δικαστικές αίθουσες. Ναι, ναι, γιατί του έχει κάνει μήνυση ο Τάσος Ξιάρχος, του έχει απαντήσει και ο ίδιος με μήνυση. Έχουν συμβεί όλες αυτές οι καταγγελίες. Συν ότι υπάρχουν και καταγγελίες, λέει, από μαθήτριες, από κοπέλες, τις οποίες τις αποκαλούσε χοντρές. Πάμε να ακούσουμε. Που έκανες βλέποντας τα story του Τάσου. Ο Τάσος, η αλήθεια είναι ότι έχει μια συνέπεια στο να παράγει κακοποιητικό υλικό στο προφίλ του στο Instagram. Είναι στενάχωρα αυτά να γίνονται και να γίνονται και από άτομα. Έχουν μια τόσο μεγάλη πλατφόρμα 50.000 followers που ασκούν επιρροή στο πλήθος. Έχει υπάρξει ένα προηγούμενο με μένα και τον Τάσο πριν από 2 μήνες περίπου. Γενικά εγώ δεν τον έχω γνωρίσει μέχρι και σήμερα live, δεν έχουμε συναναστραφεί. Έχουν πράξει πολλά περιστατικά, έχει ανεβάσει ενήλικο κοριτσάκι στην παραλία που του φώναζε Λίλο. Και αυτό που έγινε με εμάς είναι ότι του έκανα μια δημόσια κριτική τότε στο Instagram και ακολούθησε μια, ας πούμε, προσωπική διαμάχη μεταξύ μου και του Τάσου, όπου ξεκίνησε να με βρίζει και επειδή ο κόσμος έβλεπε αυτό το δίδυμο που υπήρχε στο Instagram, άρχισε να μου στέλνει καταγγελίες εναντίον του Τάσου και εγώ ξεκίνησα να τις ανεβάζω και να κάνω stories με αυτά που μου έστειλε ο κόσμος. Με αποτέλεσμα ο Τάσος προφανώς να μην δέχεται την κριτική που του έκανα εγώ και ο κόσμος, να με βρίζει στον προσωπικό του λογαριασμό, να ψάχνει να βρει πού μένω. Όλα αυτά υπάρχουν στο δικό μου προφίλ στο Instagram. Το ένα κομμάτι ήταν κοπέλες που έχουν υπάρξει μαθήτριες του Τάσου σε σχολές, όπου έχουν δεχθεί χοντροφοβία, και αγόρια μαθητές του, οι οποίοι έχουν δεχθεί και live και μέσω μηνυμάτων σεξουαλική παρενόχληση από τον Τάσο. Ο Τάσος κάποια στιγμή μου έκανε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση. Εγώ ενημερώθηκα από το αστυνομικό τμήμα ότι ο κύριος Ξερχογεννόπουλος μου έχει κάνει μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση και εγώ με τη σειρά μου έχω επικοινωνήσει με τον δικηγόρο μου και όλη αυτή η δικαστική διαμάχη είναι σε μια εξέλιξη. Περιμένω ακόμα να μου έρθει και επίσημα η καταγραφή από την μήνυση που μου έχει κάνει και εγώ με τη σειρά μου θα φροντίσω να απαντήσω στον Τάσο. Θεωρώ ότι πια επίσημα, βέβαια δεν είμαι ειδικός για να κρίνω εγώ τον Τάσο, αλλά θεωρώ ότι θέλει βοήθεια και ελπίζω και εύχομαι να έχει ανθρώπους δίπλα του που να τον βοηθήσουν και να ζητήσει τη βοήθεια ενός ειδικού ψυχικής υγείας. Είναι σοβαρές οι καταγγελίες και θα πρέπει εδώ πέρα ο συγκεκριμένος, ο κύριος Ηλίας Γκιόνης, επειδή είναι σοβαρά τα όσα είπε, θα πρέπει να τα αποδείξει κιόλας, γιατί θα κληθεί λογικά από τις δικαστικές εισαγγελικές αρχές. Δεν μπορείς να δεις για κάποιον ότι έχουν δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση αγόρια, μαθητές του και να είναι έτσι στον αέρα οι κουβέντες. Θα φακληθεί ο συγκεκριμένος ο κύριος Γκιόνης και θα πρέπει να παραθέσει στοιχεία συγκεκριμένα. Μα έτσι κι αλλιώς, αν καταλάβουμε, αλληλομηνηθήκαμε. Για άλλα ζητήματα. Ναι. Για εδώ λοιπόν, που αφορά την αποκάλυψη που κάνει εδώ, ότι έχει στα χέρια του συγκεκριμένες καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση αγοριών, θα πρέπει ο ίδιος ο Γκιόνης εδώ, κύριος Ηλίας Γκιόνης,
να πρέπει να δώσει όλα τα στοιχεία έτσι. Που έχει στην κατοχή έτσι. Του στις ελληνικές αρχές, στις αρμόδιες δικαστικές αρχές και στις αγγελικές αρχές. Δεν είναι να βγει στα τηλεοπτικά παράθυρα και να τα λέει. Θα πρέπει να πάει εκεί που λέει ο νόμος. Εισαγγελέα. Και να αποδειχτούν βέβαια όλα αυτά. Γιατί είναι βαρύ το κατηγορό. Βαριές οι κατηγορίες. Πάμε τώρα. Πάμε να δούμε τι είχε πει ο πρωταγωνιστής αυτής αυτών των ιστοριών, ο Τάσος Ξιάρχος, σε συνέντευξή του λίγο καιρό πριν, που είχε αποκαλύψει ότι είχε πέσει θύμα βιασμού σε ηλικία 6 ετών. Πάμε να ακούσουμε. Όπως δεν ξέρει, θα ήθελες να πούμε τι ακριβώς είχες πει. Ναι, 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 φυσικά. Έχω μια ανάμνηση πηγαίνοντας στην παλιά μου, πολλές φορές πάω στην παλιά μου γειτονιά για να πάρω ενέργεια. Και περνώντας από ένα χωράφι μου ήρθε μια σφαλιάρα, λέω, όχ. Θυμήθηκα λοιπόν μια σκηνή που μετά έγιναν τρεις σκηνές. Με ένα νεαρό αγόρι κοντά στην εφηβεία προς ενηλικίωση. Θυμάμαι ότι το κοίταγα έτσι, όταν ήταν πολύ πιο ψηλός από εμένα. Με βίασε. Ξεκάθαρα. Και, δεν τον ήξερες. Ήταν της γειτονιάς. Παίζαμε. Ήταν εκεί που εμένα ήταν χωράφια. Δεν είχε πολυκατοικία. Ήταν ένα σπίτι εδώ, πέντε χωράφια, ένα σπίτι εκεί. Και πριν λίγες μέρες που έγινε όλα αυτά που έγιναν στην τηλεόραση και. Ξέρεις, καλύζοντας το παρελθόν, θυμήθηκα και άλλα πράγματα, όπως το να μου κλείνει το στόμα για να μην ακουστώ, όπως... Χωρίς να θέλω να κάνω το ρόλο του ανακριτή, γιατί το απεχθάνομαι τηλεοπτικά και στο λέω πολύ σοβαρά αυτό, γιατί στιγμές του καθενός. Η αντίδρασή σου τότε, γιατί η ηλικία μου είχε πει ότι ήταν περίπου 6 χρονών. Δευτέρα Δημοτικού. Δευτέρα Δημοτικού, 7 χρονών ουσιαστικά. Επειδή είναι ο γιος μου σε αυτή την ηλικία τώρα, γι' αυτό το ξέρω το 7. Θυμάσαι την αντίδραση, δηλαδή ήταν ο μπαμπάς και η μαμά οι άνθρωποι που σου είχαν πει. Αν ποτέ σου συμβεί κάτι, όχι. Αν κάποιος σε πλησιάσει, αν κάποιος έρθει να σου πει το γνωστό να σου δώσει μια σοκολάτα ή να σου πάει κάπου, έλα να μας το πεις γρήγορα και μη φοβηθείς. Το λέγανε απλά, επειδή είναι πολύ κοντά στο ζεφύρι το σπίτι μας, θα σας πάρω γύφτος. Μόνο αυτό μου λέγανε. Αλλά για πλάκα, γιατί μέναμε μαζί με τέτοιους ανθρώπους και ήμασταν και πολλοί φίλοι. Μόνο εκεί έμενε, στην πλάκα. Ποτέ δεν βοήθησαν οι γονείς μου να με σώσουν από κάτι άλλο. Και ξέρεις γιατί. Γιατί η μητέρα μου είχε πάντα την ανάγκη της επιβίωσης να μην φάει ξύλο και ο πατέρας μου όλη μέρα θυσμένο με τον ποτό. Οπότε εγώ γίναγα σε ένα σπίτι. Άρα ουσιαστικά δεν φανταζόσουν καν να τολμήσει να το πει. Φοβόμουν ότι μπορεί να το ρίχνει και σε σένα. Ναι, και φυσιολογικό έλεγα. Δεν καταλάβαινα τι ήταν. Ένα παιδί 6 χρονών που νιώθει για πρώτη φορά ένα συνέστημα επαφής, μπορεί να θεωρήσει ότι αυτό το συνέστημα επαφής είναι κάτι που πρέπει να συμβεί. Σοκαριστικό. Είναι σοκαριστικό και θυμάμαι ότι για πάρα πολλά χρόνια, μέχρι το γυμνάσιο, όταν κοιμόμουν με φίλους μου ή ξαδέρφια οτιδήποτε, πάντα ήθελα να κουρνιάσω προς εκείνο το σημείο. Και είναι αυτό το παράξενο που λες τελικά γεννήθηκα έτσι, έγινα έτσι. Και το λάθος είναι να πρέπει να αναρωτιέσαι δυστυχώς. Το συζήτησες με τους γονείς σου κάποια στιγμή αυτό. Όχι. Ποτέ. Το μάθανε όταν το είπες δημόσια. Ναι. Ποιο το ακόμα με έχουν ρωτήσει να τους πω. Ακόμη φοβούνται. Και σήμερα. Mm. Φοβούνται τις ευθύνες τους. Όχι, γιατί ποτέ δεν με ρωτάγανε να είμαι καλά. Ποτέ. Μπράβο, έχεις ακούσει από τους γονείς σου. Πώς θα μετήσουμε λίγο. Είναι λίγο περίεργο, sorry. Όχι, ναι, όλα είναι καθόλου περίεργα. Πάτε να κάνουμε ένα αστείο. Πες ένα αστείο, ρε Γρηγόρη. Αστείο τώρα δεν μπορώ να πω η αλήθεια είναι, αλλά προσπαθείς, ξέρεις, η αλήθεια είναι ότι η εικόνα που έχω με σένα είναι ότι πάντα προσπαθείς να δείχνεις δυνατός, αλλά... Κοίτα, ό,τι μου συμβαίνει πάντα, είναι κακό οτιδήποτε είναι, το πάω πάντα στο αστείο και στην πλάκα για να εκμηδενήσω το άγχος και την άβολη κατάσταση. Πόσο σημαντικό πιστεύεις είναι ο γονιός. Εντάξει, ξέρω ότι αυτό είναι λίγο, συγγνώμη που το λέω, χωρίς να θέλω να σε φέρω σε δύσκολη θέση. Είναι λίγο το ότι αν είσαι καλά, αντιλαμβάνομαι ότι σχεδόν το 99% των γονέων ρωτάνε τα παιδιά τους αν είναι καλά. Ναι. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση το ότι εσύ. Δεν ρωτάνε. Δεν ρώτησαν. Δεν ρωτάνε. Δεν ρωτάνε. Όχι μόνο εμένα. Δεν ρωτάνε. Δεν ρωτάνε, το πιστεύεις. Έχω πάρα πολλούς μαθητές. Δεν καταλαβαίνω πόσοι μαθητές. Δεν ρωτάνε, είναι καλά τα παιδιά τους. Να σου πω κάτι, να ρωτήσει αν είναι καλά στο ουδέτερο, στο άκυρο. Τι να ρωτήσει, πότε να ρωτήσει αν είναι καλά. Είναι συγκλονιστικά. Αλήθεια, δεν ξέρω τι πρέπει, ποιο είναι το συνέστημα που πρέπει να νιώσουμε για αυτόν τον άνθρωπο. Λύπηση, στεναχώρια, συμπόνια, εκνευρισμό, θυμό. Το δικαιολογείς για όλα αυτά που έχει πει λόγω των καταστάσεων που έχει ζήσει και που δεν ήταν κανένας στο πλευρό του, όπως ο ίδιος λέει.
Κοίταξε, δηλαδή αυτή τη στιγμή, πραγματικά, είναι συγκλονιστικά αυτά τα οποία έχει πει. Και μου κάνει εντύπωση που δεν είδα σε κανένα τηλεοπτικό κανάλι. Ενώ αυτή η συνέντευξη είχε προβληθεί πριν αρκετό καιρό. Δεν βγήκε κανένας να δείξει το συγκεκριμένο βίντεο, το οποίο είναι διαθέσιμο, για να καταλάβουμε πώς όλα ξεκινάνε. Έτσι ακριβώς όπως το πες. Εδώ λοιπόν υπάρχει μία απάντηση για αυτά που είπε, για τα κοροϊδευτικά που έκανε, για τα όσα ακούγονται δεξιά και αριστερά. Υπάρχει απάντηση. Δείχνει πάντως ένα πράγμα. Υπάρχει απάντηση. Και φαίνεται από πού έχει ξεκινήσει το πρόβλημα. Από την οικογένεια. Και εδώ λοιπόν... Σίγουρα. Και εδώ λοιπόν θα έρθω σε αυτό που είπε η Δανάη Μπάρκα. Αυτό. Θέλει αγάπη. Ο συγκεκριμένος. Θέλει αγάπη. Γιατί και εμείς εχθές είπαμε που του δίνουν βήμα και μιλάει και εμείς του κάναμε σκληρή κριτική. Αν είχαμε δει όμως, νωρίτερα όλοι, ότι είναι μια υπήρχε πρόβλημα και αυτό το παιδί εδώ ήταν μόνο του, στο βιασμό που είχε σε ηλικία 6 ετών και όλα αυτά τα χρόνια έζησε περίεργα, εκεί λοιπόν λες ότι σαν κι αυτόν υπάρχουν και άλλα θύματα, το οποίο ήταν μόνα τους και παραμένουν μόνα τους και η πολιτεία δεν ήταν δίπλα για να προστατεύσουν τα ίδια τα θύματα, αλλά και τη μετέπειτα πορεία που θα έχει η ζωή τους. Εδώ η οικογένειά του δεν ήταν δίπλα. Που σημαίνει λοιπόν ότι θα έπρεπε η πολιτεία να βοηθήσει οικογένειες οι οποίες δεν μπορούν να διαχειριστούν ένα τέτοιο θέμα, ένα τέτοιο πρόβλημα. Δυστυχώς είναι άνθρωποι δεν μπορούν να διαχειριστούν ένα τέτοιο σοβαρό πρόβλημα. Ναι. Αν όμως δεν έχουν ζητήσει τη βοήθεια της πολιτείας, γιατί δεν έχουν καταλάβει και οι ίδιοι το πρόβλημα. Α, αυτό πήγα να πω, ότι δεν είναι δουλεμένος. Και, όταν και δεν, δουλεμένος, δεν ξέρουμε βέβαια τι συμβαίνει, δεν ξέρουμε τι συμβαίνει σε κάθε σπίτι. Και ούτε εμείς εδώ θα κάνουμε τους τηλεοπτικούς δικαστές και τους τηλεοπτικούς εισαγγελείς. Έτσι, μπράβο. Ιδίωσε τόσο εδώ, εδώ τα βλέπουμε θέματα. Ότι έχουμε ένα παιδί, ο οποίος έκανε απαράδεκτες δηλώσεις, έκανε απαράδεκτο bullying σε ένα νεαρό κορίτσι, ενώ πριν από λίγο καιρό ο ίδιος έχει μιλήσει για τη ζωή του και αυτά τα οποία έχει ζήσει και πραγματικά τα βλέπεις και σοκάρεσαι. Στην ψυχιατρική, να ξέρεις, είναι κανόνας, 6 ετών το παιδί αυτό έχει πέσει θύμα βιασμού από ένα αγόρι της γειτονιάς. Και ειλικρινά λες τώρα, τι να πεις, μπορείς να πεις κάτι. Μου έκανε εντύπωση που θεώρησε φυσιολογικό σε ένα σημείο, όταν είπε, ας πούμε, όταν το ρώτησε, αν έχεις, σε ρωτάνε οι γονείς αν είσαι καλά και λέει, πώς να με ρωτήσουν, έτσι στα καλά καθούμενα, χωρίς λόγο να με ρωτήσουν. Ακόμα και σήμερα, μητέρα, λέει όχι. Ναι, αλλά ακόμα μια μητέρα ένας πατέρας, ακόμα και αν δεν είναι καλά, το παιδί του χωρίς λόγο το ρωτάει, παιδί μου είσαι καλά. Τώρα δεν θα κρίνουμε εμείς τους γονείς. Δεν είναι, μόνο ο Θεός κρίνει τον οποιοδήποτε, θα κρίνουμε εμείς κανέναν. Δεν γίνουμε εμείς κριτές και για το τι συμβαίνει μέσα σε κάθε σπίτι δεν μπορούμε να ξέρουμε και δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Και θέλω να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί είναι πάρα πολύ λεπτή η γραμμή. Πάντως, λέμε, έτσι. Εδώ, ο Τάσος Ξιάρχος, που ξεσήκωσε τεράστια θύλα αντιδράσεων, και από εμάς φυσικά, γιατί δεν μπορείς να κάνεις bullying σε ένα νεαρό κορίτσι, σε μια κοπελίτσα, και να τη διασύρεις για να την ξεφτιλίζεις σε όλα τα social media. Θύμα το κορίτσι, το bullying, και θύμα και ο θήτης. Ο οποίος χρειάζεται βοήθεια. Όντως χρειάζεται βοήθεια. Αυτό. Από κάποιον ειδικό. Γι' αυτό είπα. Γιατί από τη στιγμή που βρέθηκε στο σημείο να κάνει απόπειρα αυτοκτονίας, φυσικά και χρειάζεται βοήθεια και φυσικά και χρειάζεται υποστήριξη. Δεν είναι όμορφο να δίνουμε μια ακόμα κλωτσιά και να το στείλουμε στον τάφο των άλλων. Το μεγαλείο της ψυχής είναι να προσπαθήσουμε
να βοηθήσουμε. Και σε τον οποιοδήποτε που έχει κάνει μια παραβατικότητα, που σε αυτό εδώ ήταν το bullying που έκανε, σοβαρότατο, σοβαρότατη παράβαση για ένα παιδί το οποίο δέχτηκε τον bullying. Αλλά εδώ δεν του ρίχνουμε μια κροτσιά για να τον αποτελειώσουμε. Βλέποντας και ακούγοντας αυτή την συγκλονιστική εξομολόγηση, που δεν πρέπει να μας περνάει απαρατήρητη. Μένουμε εδώ. Μένουμε εδώ. Πάμε να δώσουμε golden reaction calling για όλους εσάς τώρα στο 211-1600 με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα του σπιτιού σας. Τώρα λοιπόν ήρθε η στιγμή, τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα να βοηθήσουμε τον οργανισμό μας, να βοηθήσουμε αυτή τη στιγμή για να έχουμε μια καλύτερη ζωή, για να έχουμε μια καλύτερη δυναμικότητα, να ξυπνάμε το πρωί και να έχουμε ενέργεια, να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε την καθημερινότητά μας, να μπορούμε να έχουμε ένα ισχυρότατο ανασωπητικό σύστημα με πολλά αντισώματα. Ένα ισχυρό ανασωπητικό σύστημα, πολλά αντισώματα και ένα τείχος προστασίας απέναντι σε ιώσεις και κρυολογήματα. Τώρα λοιπόν στο 211-1600 πίνουμε Gonde Reaction Collagen με κουρκουμίνη. Και να πούμε βέβαια ότι η κουρκουμίνη έχει ισχυρή αντιφλεγμονώδη και αντιοξυδωτική δράση, βοηθάει πάρα πολύ στη μείωση εμφάνισης των καρδιακών παθήσεων, ενώ συγχρόνως συμβάλλει στην πρόληψη του καρκίνου, στην πρόληψη της νόσου Αλτσχάιμερ, στην πρόληψη της πρόωρης γύρανσης, στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης και φυσικά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της αρθρίτιδας. Τώρα λοιπόν γρήγορα πάμε 2-11-1600 για να έχουμε πολλές βιταμίνες, πολλές, B1, B2, B5, B6, συνέζυμο Q10, MSN, βιταμίνη C και μαγνήσιο, όλες αυτές οι βιταμίνες συγκεντρωμένες μέσα σε αυτό εδώ πέρα το προϊόν, στο Golden Reaction Collagen. Γιατί βλέπουμε εδώ τους ανθρώπους εδώ και χαιρόμαστε. Βλέπουμε ανθρώπους μεγάλης ηλικίας να έχουν ενέργεια για τη ζωή, ενέργεια για την καθημερινότητα. Γιατί το Golden Reaction Collagen είναι ο φυσικός μας σύμμαχος. Είναι το φυσικό καύσιμο που χρειάζεται ο οργανισμός μας για να είναι δυνατός και ισχυρός. Τώρα λοιπόν, στο 211-1600 θα πιούμε όχι ένα, αλλά δύο Golden Reaction Collagen με 39 ευρώ και δώρο για όλους τι. 100 σπιρουλίνες με χλωρέλα μαζί για να γίνεται σωστά και γρήγορη η αποτοξίνωση που χρειάζεται ο οργανισμός μας για να λειτουργεί σωστά το ανασωπητικό μας σύστημα, αλλά και γιατί η σπιρουλίνα με τη χλωρέλα συμβάλλει στη δημιουργία νέων ερυθρών αιμοσφαίριων, κάτι που είναι απαραίτητο για να μπορεί ο οργανισμός μας να τα απεξέρχεται στα προβλήματα της καθημερινότητας. 211-1600 τώρα και έρχεται στην πόρτα του σπιτιού σας και πάμε να δούμε τι έχει γίνει, παιδιά, με την Κατερίνα καινούργιο χώρισε. Έχει γίνει ο κακός χαμός, έχει βουήξει η δημοσιογραφική πιάτσα ότι περνάει κρίση σχέση, τη συγχώρησε. Και γιατί μέσα σε όλα αυτά. Έχει τη Σάσα στα μάτια που τη το είπε. Η Σάσα στα μάτια έκανε την αποκάλυψη. Τη ρώτησε. Ναι, γιατί τι είχε συμβεί, είχε λίγες μέρες πριν στο reality, στο μουσικό παιχνίδι εκείνες, ο Just, είχε ρίξει πόντες ο Κοκλώνης. Για πάμε να δούμε. Κάτι γίνεται πάντως. Για πάμε να δούμε το βίντεο. Και σήμερα ξέρω ότι ακύρωσες και μια σημαντική συνέντευξη που είχες στην εφημερίδα για χάρη μου, για τα μάτια μου. Θα πάμε δά. Κάτσε, να σου πω κάτι, κάνε κάτι εσύ για τα μάτια μου, γιατί κανένας άλλος δεν κάνει κάτι για τα μάτια μου, οπότε σε ευχαριστώ. Χώρισες. Έλα, κάτσε κάτω τώρα, έλα τώρα. Από μένα έχει συνέντευξη. Έλα, κάτσε κάτω, ήρθες εδώ να ανάψεις φωτιές. Πες μας αν στενοχωρέθηκες που έφυγες. Κάτσε μπροστά να έχεις καλά φώτα, έλα. Μια χαρά, δεν με ενδιαφέρουν τα φώτα, καθόλου. Έχω το πετρέλι δίπλα, οπότε φωτίζομαι. Μάλιστα. Φέρω ξανά το διάλογο. Λέει λοιπόν, μπαίνει μέσα η Σάσα, ναι, και της λέει χώρισες και λέει καινούριου. Λέει, ξαναρωτάει στα μάτια, λέει χώρισες, λέει, αλλά κάτσε κάτω τώρα, λέει, δε από μένα θες να κάνεις συνέντευξη. Ναι. Άρα θα μπορούσε να πει όχι, τι είναι αυτά που λες. Ναι. Έτσι. Για να δούμε. Πάμε τώρα να αντιληφθούμε τι συμβαίνει με τον Γιώργο Μαρίνο. Όλοι ψάχνουν το τελευταίο διάστημα το πού βρίσκεται ο Γιώργος Μαρίνος. Η Κατιάνα Μπαλανίκα. Χρόνια η γνωστή ηθοποιός, χρόνια φίλη του, χρόνια συνεργάτες. Ναι. Λέει κάποια πράγματα και αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για την εξαφάνιση του Γιώργου Μαρίνου. Μια εξαφάνιση, η οποία πραγματικά, ξαναλέμε, έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλο άγχος και ανασφάλεια στους ανθρώπους που είχαν ζήσει τον Γιώργο Μαρίνο από κοντά. Τον ψάχνουν, τον βρουν και δεν τον βρίσκουν. Mm-hmm. Θυμόμαστε ότι υπήρχε μία αντίδραση ενός φίλου του Γιώργου Μαρίνου, ο οποίος υποτίθεται τον φροντίζει και είναι μαζί του. Υποστηρίζει. Ναι,
δεν ξέρει κανένας ποια είναι η κατάσταση της υγείας. Γιατί τον ψάχνει και η κυρία Φόντσου, να πούμε, καθημερινά και την παίρνει τηλέφωνο και τη βρίζουν κιόλα. Για πάμε να ακούσουμε τι λέω. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο λίγο για τον Γιώργο τον Μαρίνο. Ναι. Που γνωρίζω ότι είχατε μια πολύ στενή σχέση, ήσουν από τους πιο κοντινούς του ανθρώπους, μεγάλες δόξες μαζί κτλ. Το τελευταία χρόνια τον έχουμε χάσει, υπάρχει ένα πέπλο μυστηρίου. Εσύ έχεις? Υπάρχει, όχι, δεν έχω. Ούτε εγώ ούτε κανένας μας. Τι γίνεται με αυτόν τον άνθρωπο, δηλαδή, πού είναι, δεν ξέρει κανένας? Αυτό που ξέρουμε είναι ότι είναι κοντά σε μια οικογένεια που είναι φίλοι και τον αγαπάνε. Ναι. Και δεν έχουμε επαφή. Είναι καλά ο ίδιος? Υποθέτουμε ότι είναι καλά. Ναι, είναι επιλογή του να μην εμφανίσει. Αυτό φαντάζομαι κι εγώ ότι ο ίδιος το έχει επιλέξει. Είναι επιλογή του. Ότι ο ίδιος το έχει επιλέξει. Έχεις επιχειρήσεις να επικοινωνήσεις μαζί του, γιατί είσαι πολύ στενός του άνθρωπος, παιδί μου. Κοίταξε να δεις. Επειδή όταν κατάλαβα ότι δεν έχει, δεν θέλει, γιατί αν ήθελε θα το είχε. Κάνει μόνος του. Ναι, θα το είχε. Εγώ ξέρεις, όταν κάποιος δεν θέλει, υποχωρώ. Ναι. Δεν επιμένεις. Επιμένω. Mm-hmm. Το γνωρίζεις βέβαια και καλύτερα και μπορείς να αξιολογήσεις. Γιατί καμιά φορά λέμε όχι, δεν θέλω, αλλά εννοούμε. Σέβομαι τις επιλογές των ανθρώπων. Και επειδή έχω βρεθεί κι εγώ έχω περάσει κάποια χρόνια που δεν ήθελα να έχω επαφή, ας πούμε, με κανέναν. Μπορώ να καταλάβω. Δεν ξέρω τι ίδια. Όπως ξέρουν και άλλοι άνθρωποι που αγαπούν τον Γιώργο Μαρίνο, ήταν στο περιβάλλον του και έχει εξαφανιστεί από προσώπου γης. Μόνο ένα τηλεφώνημα υπήρχε πριν αρκετούς μήνες, μου έχει περάσει και χρόνος, στην Άννα Φόνσου που είχε βγει και τον αναζητούσε. Και που όπως είχε καταγγείλει, είχε δεχτεί επίθεση, λεκτική επίθεση, από το τηλέφωνο, από τον άνθρωπο που λέει ότι φροντίζει και είναι μαζί του ο Γιώργος Μαρίνος. Κάποιος πρέπει να επιληφθεί σοβαρά του θέματος. Δεν γίνεται επί έναν ολόκληρο χρόνο ο άνθρωπος αυτός να βρίσκεται εξαφανισμένος. Και δεν ξέρει κανένας το πού. Ναι, πού. Δεν ξέρει κανένας πού το πού. Ένα το κρατούμενο. Δεν ξέρει κανένας πού βρίσκεται. Και σε ποια κατάσταση είναι η υγεία του και δεν μπορεί να μιλήσει. Δεν βγαίνει να μιλήσει. Να πει τουλάχιστον είμαι καλά στην υγεία μου. Τι είναι σε καταστολή είναι ο άνθρωπος? Αναρωτιέμαι πραγματικά. Και ποιος είναι αυτός ο άλλος, αυτό το τρίτο πρόσωπο που ξαφνικά μπήκε στη ζωή του ή είναι στη ζωή του και τον έχει απομακρύνει από όλο το περιβάλλον του, το επαγγελματικό, το κοινωνικό, το προσωπικό, το οικογενειακό. Είναι πάρα πολύ περίεργα τα πράγματα. Και σε αυτές τις περιπτώσεις θα έπρεπε να παρεμβαίνει ο εισαγγελέας. Ειλικρινέστατα θα έπρεπε να παρεμβαίνει ο εισαγγελέας. Θα πρέπει όμως κάποιος να κάνει την καταγγελία και επώνυμα. Γιατί από μόνος του εισαγγελέας, αφού λέει τον αναζητεί κάποιος επώνυμα, και πώς θα πάρει να μόνος του. Ας κάνουμε, θα πρέπει λοιπόν, ανοιχτή, ναι, θα πρέπει λοιπόν αυτό. Ας κάνουμε ανοιχτή δήλωση τότε λοιπόν σε όλους τους φίλους. Ναι, όποιος έχει φόβο για τη ζωή του Γιώργου Μαρίνου, να πάει και να κάνει καταγγελία επίσημη. Αλλιώς να μην βγαίνουν να μας λένε πουμπουλίτες. Και εκεί λοιπόν θα μπορεί ο Σύλλογος των Ελλήνων Ηθοποιών και να μιλήσουμε τον κύριο Πιμπίλα, να δούμε τι γίνεται και αν έχει γνώσει ο Σύλλογος των Ελλήνων Ηθοποιών. Ίσως μπορεί ο Σύλλογος Ελλήνων Ηθοποιών, γιατί δεν έχει οικογένεια ο Γιώργος Μάνος, γιατί μακρινά ανήψια μόνο. Έχει κάποιους πολύ μακρινούς συγγενείς. Να μπορέσει να βρεθεί μια λύση για να μάθουν οι φίλοι του πού είναι. Και θα κάνουμε μια επικοινωνία μετά με τον Σπύρο Μπιμπίλα για να δούμε τι συμβαίνει και τι γίνεται. Πάμε τώρα να αλλάξουμε λίγο θέμα. Πάμε να δώσουμε το αγαπημένο μας προϊόν. Ναι. Πάμε παρακαλώ πολύ, γιατί ο κόσμος ταλαιπωρείται από τον πόνο, στη μέση, στον αυχένα, στα πλευρά του, στα πόδια του. Υπάρχει λύση για μασάζ? Βεβαίως. Υπάρχει τρόπος για να σταματήσει ο πόνος? Βεβαίως. Υπάρχει μασάζ σιάτσου για αυχένα και σώμα. Για όλο σας το σώμα, βλέπετε. Βλέπετε εδώ πέρα. Μπορείτε αυτή τη στιγμή να βελτιώσετε τον πόνο, να εξαφανίσετε τον πόνο και να νιώθετε πραγματικά ξεκούραστοι, χωρίς να έχετε πιασήματα και να έχετε βοηθήσει τον οργανισμό σας, το σώμα σας. Στο 218-218-9400, μόνο με 29 ευρώ για όλους εσάς, τηλεφωνήστε τώρα και αποκτήστε αυτή την υπερπροσφορά
που έρχεται για εσάς τώρα με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα του σπιτιού σας. Βλέπετε, είναι σαν να έχετε έναν επαγγελματία μασέρ στο σπίτι. Μασάζ για το αναφιένα σας, τους ώμους, την πλάτη σας, τη σπονδυλική σας στήλη, τη μέση σας, τα πόδια σας, τα χέρια σας. Όπου κι αν πονάτε, υπάρχει εδώ η λύση. Πάμε να βλέπουμε λίγο φουλ την εικόνα για να καταλάβετε τι ακριβώς κάνει η συγκεκριμένη συσκευή μασάζ. Στο 218-218-9400. Βλέπετε πόσο εύκολα και γρήγορα θα φύγει ο πόνος και πόσο εύκολα μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε. Έχει ακόμα και θερμικές λάμπες, βλέπετε εδώ πέρα, πώς λειτουργεί. Έχει μια λειτουργία θερμότητας, αν θέλετε, έχει χρονοδιακόπτη, είναι εύκολο στη χρήση. Μπορείτε να κάνετε και θερμικό μασάζ. Έχει λάμπες θερμικές που όταν θέλετε εσείς για να γίνετε και θερμικό μασάζ, μπορείτε να έχετε και αυτή την επιλογή. Στο 218-218-9400, μόνο με 29 ευρώ, πάμε στο στούντιο και πάμε να δώσουμε και σε όλους εσάς και δώρο. Γιατί οι 30 πρώτοι τηλεθεατές, 40, οι 40 πρώτοι τηλεθεατές, θα πάρετε σήμερα δώρο μία ζώνη στήριξης, ένα γυλαίκο στήριξης για τη μέση σας, τη σποδηλική σας στήλη, δωρεάν. Αυτό κοστίζει αρκετά χρήματα και το ξέρετε. Δωρεάν για τους 40 πρώτους που πάρετε τώρα στο 218-218-9400, μόνο 29 ευρώ με δωρεάν τα έξοδα αποστολής. Και ξαναλέμε, για τους 40 πρώτους τηλεθεατές θα πάρετε εντελώς δωρεάν και μία ζώνη γυλαίκο στήριξης. Για να μην πονάει η σπονδυλική σας στήλη και τα πλευρά σας. 218-218-9400, μόνο 29 ευρώ, σούπερ προσφορά, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.